είναι ότι κάθε χρόνο υπάρχει αυτό το πρόβλημα και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, είναι ότι δεν φταίει ούτε η περιφέρεια, ούτε οι γονείς. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε ούτως ώστε να βρούμε κάποια λύση. Συχνά γίνεται κάποια τελευταία στιγμή μια αλλαγή στα δρομολόγια, μια τροποποίηση, γιατί είτε καινούργια παιδιά έρχονται, είτε αλλάζουν σχολεία και πιθανόν γίνονται αυτές οι καθυστερήσεις. Εμπροκειμένου όμως είχαμε μια καθυστέρηση περιμένοντας το Υπουργείο να αναθέσει, να δώσει την άδεια δηλαδή, να μπορεί να γίνει προσωρινή αποδοχή των δρομολογίων. Δηλαδή, πρώτα κάνουμε τα δρομολόγια εμείς, οι υπηρεσίες μας, τα στέλνουμε στο Υπουργείο, είναι προσωρινή αυτή. Μετά από 10-15 μέρες αυτό το Υπουργείο έρχεται το κανονικό, τα κανονικά δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε αργήσει, έδωσε το Υπουργείο σήμερα ευτυχώς, δέχεται δηλαδή αυτή την προσωρινή αλλαγή. Επομένως από σήμερα μπορούμε να προσδιορίσουμε ότι τα ταξί θα πάνε εδώ, τα λεωφορεία θα πάνε εδώ, τα υπεραστικά εδώ, τα αστικά εδώ. Οπότε από αύριο θα έχουμε κανονικά και ταξί και λεωφορεία. Από αύριο θα έχουμε τα υπεραστικά, είπαμε ότι από σήμερα δουλεύαν, από χτες δουλεύαν. Τα αστικά δούλεψαν σε ορισμένες διαδρομές. Τα ταξί περιμένουν να τους δώσουμε αναλυτικά το πρόγραμμα που θα, ποια δρομολόγια είναι, ούτως ώστε να αρχίσουν να κάνουν τις διαδρομές. Επομένως από αύριο θα είμαστε πλήρως όλες οι υπηρεσίες, όλα τα δημόσια μεταφορικά μέσα να κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχει όμως και το εξής ενδεχόμενο. Έχει κάποιες διαδρομές οι οποίες είναι άγονες. Αυτές αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνουν κάποιες τροποποιήσεις. Τώρα, σε πόσες μέρες θα έρθει αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι πολλές αυτές και αφορούν κυρίως τα χωριά. Κοιτάξτε, περιμένω από στιγμή σε στιγμή να δώσουν πλήρη έλεγχο οι υπηρεσίες που έχουν αυτή τη στιγμή ελέγχουν τις διαδρομές. Οπότε, αν έχω σε μία ώρα, σε δύο ώρες, μπορώ να ξέρω ακριβώς πόσες έχουν μείνει άγονες, πόσες έχουν αλλάξει δρομολόγιο. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να πω. Πάντως, σημασία είναι ότι είναι διαθέσιμα και τα ταξί και τα αστικά χτέλ και τα περαστικά από αύριο να δουλέψουν κανονικά.